Λέγαμε για να μας λέγατε ότι έχει έρθει και ένα κοντέινερ εκεί να πάρετε κάποια μέτρα, αλλά δεν προλάβατε και μπήκατε σε καραντίνα από χθες. Για πείτε μας τι έχει γίνει τώρα. Ακριβώς. Μάλλον κάναμε την πιο σωστή κίνηση με το κοντέινερ. Εγώ σας ευχαριστώ πριν ξεκινήσω. Σας ευχαριστώ διότι ήμασταν μέσω εσάς, εισακουστήκαμε πιο μακριά. Οφείλω να σας ευχαριστήσω καταρχήν. Τι να μας ευχαριστήσεις, και εμείς τη δουλειά μας κάνουμε και δήμαρχοι όπως κάνουμε για όλη την Ελλάδα. Απλώς εκεί είχαν την πληροφορία ο κόσμος ότι θα έρθουν ας πούμε από τη Γερμανία και από την Ευρώπη 1.000-2.000 άτομα. Πόσος κόσμος έχει έρθει τώρα εκεί στα χωριά σας? Τώρα το θέμα με το νούμερο που ακούγεται με τα 2.000, αυτό που είπα και στην προηγούμενη σύνδεση που κάναμε, είναι σε όλη την χρονιά σταδιακά πηγαίνει έρχεται αυτός ο πληθυσμός. Δεν είναι την ίδια στιγμή όλοι μαζί εκεί. 2.000. Για να το διευκρινίσουμε έτσι πιο... Αυτά τα κρούσματα που εμφανίστηκαν τώρα είναι από ανθρώπους που ήταν στο εξωτερικό και δουλεύανε. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, ένα κρούσμα είναι ένας ημάμης και δύο-τρεις άλλοι από την οικογένειά του εκεί. Όλα τα κρούσματα είναι που δεν έχουν σχέση με κάποιον που έχει έρθει από εξωτερικό. Διότι είναι ντόπιοι, ας πούμε, από εκεί. Ναι. Και πώς κολλήσαν αυτοί οι άνθρωποι? Βρέθηκε κορονοϊός στην Ξάνθη από το πουθενά? Όχι, σίγουρα από κάπου μολύνθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά οφείλουμε να πούμε ότι στο σπίτι τουλάχιστον και των τεσσάρων ανθρώπων αυτών δεν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον για ένα διάστημα 2 με 3 μήνες να ήταν κάποιος έξω. Μάλιστα. Δηλαδή τα τέσσερα κρούσματα, συγγνώμη, τα τέσσερα κρούσματα δεν είναι από ένα σπίτι, από μια οικογένεια? Όχι, δεν ήταν από μια οικογένεια, είναι σκόρπια. Κοντά όμως, τα πιο πολλά κρούσματα, τα 3 είναι σε μια περιοχή γειτονική. Μάλλον μπορεί να έχει κολλήσει από κάποιον στη γειτονιά που να ήρθε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τώρα εσείς κρίνετε ότι προληπτικά ότι πρέπει να τεθεί η περιοχή υπό καραντίνα? Γιατί έρχονται, όπως είπαμε, πολλοί άνθρωποι από το εξωτερικό αυτόν τον καιρό. Που δεν μπήκανε, δεν μπήκανε όπως εδώ από την Ισπανία που μπήκαν σε ξενοδοχείο. Ναι, δεν ξέρουμε. Πήγαν στα σπίτια τους. Ακριβώς, δεν ξέρουμε με ποιον έχουν έρθει σε επαφή. Ναι. Κοιτάξτε, σε εμάς αυτοί που έχουν έρθει, εγώ μπορώ να πω σαν Δήμος Μίκης το νούμερο που θα σας πω, γιατί τώρα θα έρθουν στην ουσία πιο πολύ, γιατί κλείνουν σχεδόν όλα τα ναυπηγεία στην Ευρώπη και θα έχουμε περισσότερο κόσμο τώρα. Πόσο κόσμο δηλαδή περιμένετε? 2.000 άτομα που είπαμε θα έρθουν κάποια στιγμή, τώρα θα έρθουν πιο πολλά άτομα. Αυτή τη στιγμή εγώ υπολογίζω να έχουν έρθει στο δικό μας το Δήμο 200 με 300, σαν Δήμος μιλάω, όχι σαν χωριό. Ναι, ωραία. Άλλο θέλω να σου πω, πόσους περιμένετε να έρθουν τώρα που κλείνουν τα ναυπηγεία που λέτε? Ναι, τουλάχιστον μια 500, άρα μπορώ να πω ότι θα έχουμε για όλα τα χωριά, εάν κλείσουν όλα τα ναυπηγεία που δουλεύουν οι ανθρώποι. 500 άτομα δηλαδή, πρέπει το κράτος εκεί. Αυτοί πώς έρχονται, συγγνώμη, και με οδικός έρχονται, αυτοί με το αεροπλάνο έρχονται, πώς έρχονται? Δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς. Και με αεροπλάνο έρχονται και είναι κάποιες χώρες που δεν υπάρχουν πτήσεις, με διάφορους τρόπους βρίσκουν, είτε με τρένο, με λεωφορείο, για χωνιάτι κάποιοι. Όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, ένα λεωφορείο που ξέραμε ότι ερχόταν, πήγαμε, το σταματήσαμε, τους ενημερώσαμε για κάποιο λόγο. Εντάξει, αλλά τους σταματήσατε στους τοξότες, επάνω στην Εγνατία. Είχαν ήδη το λεωφορείο. Ναι, εν πάση περιπτώσει, μήπως πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να ενημερωθούν αυτοί οι άνθρωποι, είτε από τις οικογένειές τους, είτε από οπουδήποτε, είτε να μην ξεκινήσουν, γιατί είναι κλειστά τα σύνορα. Κάπου πρέπει να τους φιλοξενήσετε αυτούς. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Έχουν σπίτια αυτοί οι άνθρωποι, να πούμε εκεί, έτσι. Γυρίζουν στα σπίτια τους, αλλά πρέπει να ειδοποιηθούν. Όση ώρα μιλάμε, να πούμε για να τον βάλουμε στην κουβέντα και τον Χρήστο, είναι ο Χρήστος Νικολαίδης, είναι εκεί, είναι κοντά σας, Δήμαρχε, είναι στην περιοχή. Καλημέρα, Χρήστο. Δώσε μας το ρεπορτάζ για να μπορέσουμε να κάνουμε μια συζήτηση, να δούμε όλα τα στοιχεία τώρα που έχουμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Εχήνο, ένα χωριό το οποίο είναι ορεινό, στον ορεινό όγκο της Ροδόπης. Ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό και είναι και ουσιαστικά και ένα από τα πολύ ονομαστά και γνωστά και μεγάλα χωριά της μουσουλμανικής μειονότητας. Απλώνεται εδώ, όπως βλέπετε, μπροστά από το μνημείο το οποίο υπάρχει για τις μάχες του 1940-41. Υπήρχε εδώ ένα πολύ σπουδαίο οχυρό.
Και πρέπει να σας πω ότι αυτή την ώρα δεν κυκλοφορεί ψυχή στον Εχίνο. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι ότι, όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά και οι κάτοικοι, ότι οι πάντες έχουν κλειστεί στα σπίτια τους και ιδίως οι άνθρωποι, οι μετανάστες, οι εργάτες, οι οποίοι έχουν έρθει από τη Γερμανία και από την Ολλανδία, βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό, σε οικειοθελή καραντίνα για χρονικό διάστημα 14 ημερών. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε από τις χθεσινές ανακοινώσεις είναι ότι έχουμε 11 κρούσματα συνολικά στην περιοχή της Ξάνθης. Το ένα δυστυχώς κατέληξε, ο 77χρονος στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Από τα 11 αυτά κρούσματα, όπως συζητούσατε και προηγουμένως, ένα σημαντικός αριθμός, τα 6 νομίζω, είναι από την περιοχή του Εχίνου. Τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν επισημάνσεις από τις τοπικές αρχές και μάλιστα σε αυστηρούς τόνους, προκειμένου να κρατηθούν τα μέτρα τα προστατευτικά και ιδίως η καραντίνα η οικειοθελής για τα άτομα τα οποία ήρθαν από το εξωτερικό. Οι πληροφορίες λένε ότι εκτός από τα άτομα, τους εργάτες δηλαδή, οι οποίοι βρίσκονται για χρονικό διάστημα 6 με 8 μήνες στη Γερμανία και στην Ολλανδία, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη, από την Τουρκία. Έχουμε κάποιους φοιτητές, από ό,τι λένε και τοπικά δημοσιεύματα, από οικογένειες που κατάγονται από την περιοχή εδώ και σπουδάζουν τα παιδιά τους σε πανεπιστήμια της Κωνσταντινούπολης. Και αυτοί ήρθαν τις τελευταίες εβδομάδες από την Κωνσταντινούπολη, από μια περιοχή που ξέρουμε ότι είναι επιβαρημένη σε σχέση με τον κορονοϊό. Ένα λεπτό, Χρήστο μου. Αυτό ένα δημιούργησε λεπτό. Μια ανησυχία. Ένα λεπτό. Δήμαρχε, υπάρχει περίπτωση από αυτούς τους φοιτητές να ήρθε το κρούσμα στον Εχίνο? Γιατί δεν γίνεται, ας πούμε, ξαφνικά στο Εχίνο, σε ένα ορεινό χωριό, να βρέθηκε κρούσμα ή 4-5 κρούσματα, ας πούμε, ξαφνικά και να μην μπορούν να το εχνηλατήσουν. Κάτι δεν κολλάει, δεν τώρα. Κολλάει, ναι. Επειδή έπεφτε η γραμμή ενδιάμεσα, δεν ξέρω, σας άκουσα την ερώτηση, δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Χρήστος. Ο κύριος Νικολαίδης είπε ότι υπάρχουν και φοιτητές που έχουν έρθει από την Κωνσταντινούπολη, από μια περιοχή που ήταν επιβαρημένη. Οι φοιτητές που έρχονται ήρθαν τώρα πρόσφατα. Δεν είναι καμία σχέση, δηλαδή τα κούσματα είχαν προηγηθεί μέρες πριν. Άρα λοιπόν πρέπει να ψάξουμε από πού έχει προέλθει αυτό. Τώρα για να πάμε και στο διατάφτε. Τι σημαίνει ένας ολόκληρος δήμος να είναι σε καραντίνα? Σημαίνει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να βγει από τα σπίτια του. Πώς θα γίνεται η εξυπηρέτησή του? Δεν είναι όλος ο δήμος στη καραντίνα. Είναι ο ένας οικισμός μόνο, ο Εχίνος. Ο Εχίνος. Από τους 61 οικισμούς που έχουμε, είναι μόνο ο Εχίνος. Η καραντίνα που λέμε είναι για να μην μπαινοβγαίνει κόσμος στον Εχίνο, να ελεγχθεί το θέμα εκεί που είναι το πρόβλημα. Όχι, δηλαδή δεν θα βγαίνει από το σπίτι. Όποιες ανάγκες και αν υπάρχουν για εντός οικισμού, είτε να αγοράσει κάτι με τα SMS που έχει... Ό,τι ισχύει για όλη την Ελλάδα. Ακριβώς αυτό, ό,τι ισχύει για όλη την Ελλάδα. Το κομμάτι το άλλο είναι για να μην υπάρχει είσοδος και έξοδος από άλλους οικισμούς μέσα, είτε από τον Εχίνο να βγαίνουν. Άρα, Δήμαρχε, επειδή τώρα βλέπουμε, Χρήστο μου, βλέπουμε και την είσοδο εκεί του χωριού που έχει αστυνομία και έχει μπλόκο κανονικό, έτσι. Ελέγχουν ποιος περνάει και ποιος ναι. όχι. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή υπάρχουν και χωριά ναι. πάνω από τον Εχίνο, αν κάποιος θέλει λοιπόν να πάει σε εκείνα τα χωριά, δεν μπορεί να περάσει μέσα από τον Εχίνο? Γίνεται παράκαμψη. Περνάει αρκεί να μην σταματήσει. Αρκεί να μην σταματήσει. Και οι κάτοικοι του Εχίνου δεν μπορούν να πάνε αλλού, έτσι. Ούτε οι κάτοικοι του Εχίνου μπορούν να πάνε σε άλλα χωριά. Όχι, ναι, απαγορεύεται. Απαγορεύεται η έξοδος από το χωριό του Εχίνου. Και πρέπει να σας πω ότι σε επικοινωνία που είχαμε με τον Περιφερειάρχη Ανατολική Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Χρήστο Μέτιο, μας είπε ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος σχεδιασμός από την πλευρά της περιφέρειας αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτως ώστε άνδρες από την αστυνομία και την πυροσβεστική αλλά και από το ΕΚΑΒ να βρίσκονται σήμερα από τις 10 και μετά στο σημείο, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχουν ανάγκες από την πλευρά του πληθυσμού, αν υπάρχουν δηλαδή ανάγκες σε φάρμακα ή σε τρόφιμα, προκειμένου να τις καλύψουν. Σε φάρμακα, Χρήστο, από ένα ρεπορτάζ που κάναμε, δεν υπάρχουν ελλείψεις, γιατί υπάρχει ομαλή τροφοδοσία. Ναι, δεν υπάρχουν ελλείψεις. Υπάρχει ομαλή τροφοδοσία. Ήδη από χθες βρίσκεται ένα δεύτερο.
Υπάρχει από χθες ένα δεύτερο ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας του Εχίνου. Mm-hmm. Υπήρχε ένα το οποίο σε φυσιολογικές συνθήκες ήταν σταθμευμένο εδώ για να εξυπηρετεί τα έκτακτα περιστατικά. Υπάρχει και ένα δεύτερο από χθες το απόγευμα εδώ, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες. Επίσης, θα υπάρξει από την πλευρά του ΕΚΑΒ, όπως μας είπε ο κύριος Μέτιος, ενίσχυση του κέντρου υγείας με ακόμα έναν γιατρό και ακόμα έναν νοσηλευτή, ειδικά για αυτές τις μέρες. Ενώ θα υπάρχει και μία επίσκεψη από ειδικούς, κυρίως από τον Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, mm-hmm. τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλες ανάγκες που θα πρέπει να καλυφθούν. Θα γίνουν και τα τεστ. Σε κάθε περίπτωση, το γενικό πρόσταγμα... Θα γίνουν κάποια τεστ. Το γενικό πρόσταγμα, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, το τεστ θα γίνει μόνο στους ανθρώπους οι οποίοι παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα της νόσου. Χρήστο μου, δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάζουν υψηλό πυρετό, σε αυτούς θα γίνουν τα τεστ. Επειδή με την τηλεφωνική γραμμή του κυρίου και το Skype του κυρίου Δημάρχου είναι λίγο προβληματικό, θα πάμε τώρα ξανά, κύριε Δήμαρχε. Εδώ, φίλοι από την Ξάνθη, μας ακούτε? Δεν μας έπεσε. Έχουμε πάλι γραμμή. Πρόβλημα, να πω εγώ ότι οι φίλοι από την Ξάνθη μας λένε ότι υπάρχει πτήση τσάρτερ από τη Γερμανία κατευθείαν για το αεροδρόμιο της Χρυσούπολης. Έτσι έρχονται. Α, οπότε έρχονται έτσι. Κατευθείαν. Μάλιστα. Και υπάρχουν οι φοιτητές, ήταν 4 πούλμαν που είχαν έρθει. Από Κωνσταντινούπολη. Εκεί. Ναι. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, στην περιοχή επάνω ήταν πάνω από 15 περιπολικά. Ο Χρήστος θα τα έχει δει, γιατί υπάρχει αυστηρός έλεγχος και για να περάσει. Ναι, η Ιορδάνια, η έκκληση που γίνεται από την πλευρά των αρχών είναι προς τους κατοίκους της περιοχής εδώ του Εχίνου, είναι να παραμείνουν στα σπίτια τους. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν Χρήστο έρθει μου, από το εξωτερικό, συγγνώμη να σε μείνουν διακόπτουμε. Σε καραντίνα. Βάλε μια ανωτελεία, μισό λεπτάκι, γιατί έχουμε τεχνικό πρόβλημα με τον Δήμαρχο. Μια ανωτελεία, σε παρακαλώ, να τον καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε. Δήμαρχε, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο για να επιστρέψουμε στον συνάδελφό μας? Έπεσε. Να τον καλημερίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Έλα, Χρήστο μου, συγγνώμη που σε διέκοψα. Ναι, πρέπει να σας πω ότι οι συνθήκες εδώ δεν είναι και οι πιο θετικές, οι καλύτερες για να γίνονται τέτοιες επικοινωνίες. Είναι ένα ορεινό μέρος, έτσι, ο Ιορδάνης τα ξέρει καλύτερα από όλους μας. Είναι ένα ορεινό μέρος. Εδώ στα γύρω βουνά βλέπουμε ακόμα και χιόνια. Χθες το βράδυ είχαμε μια ελαφριά χιονόπτωση. Μόλις ολοκληρώσαμε γύρω στις 9 την σύνδεση με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, είχαμε μια ελαφριά χιονόπτωση. Όπου αυτή τη στιγμή η Δημοκρατία είναι στους 0 βαθμούς Κελσίου. Όπου πάει σε κυνηγάει το χιόνι. Εδώ έχουμε 0 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Έχουμε και ένα αεράκι το οποίο κάνει την κατάσταση Θέλω ακόμα να πιο σου δύσκολη. Πω, Χρήστο μου, και θα γενικότερα... σε αποδεσμεύσουμε. Άκουσε με, θα σε αποδεσμεύσουμε για να κάνεις ρεπορτάζ λίγο αργότερα. Θα συνομιλήσουμε και με τον γιατρό στο κέντρο υγείας. Οπότε συνέλεξε πληροφορίες να ξανακάνουμε και σύνδεση. Και θέλω να σου πω ότι σε άλλες περιόδους, άμα δεν είχαμε αυτή την καραντίνα, τις δύσκολες καταστάσεις που πηγαίνουμε σε αυτές τις περιοχές για ρεπορτάζ και δεν παίρνουμε ανάσα, έτσι δεν είναι? Ήθελα να σου, θα σου έλεγα, ναι, να πας μέχρι το χωριό Κοτάνη και να βρεις τον Τζεμίλ εκεί. Για να φάει την περίφημη ταβέρνα, λες τώρα. Ναι. Θα σου άρεσε πάρα πολύ, αλλά είναι μακριά από τον Εχίνο. Είναι αλλά πάνω άστο από για του χρόνου τώρα. Χρήστο, άστο. Είναι για το καλοκαίρι, εν πάση περιπτώσει. Τώρα τα λες αυτά, Ιορδάνη. Τώρα τα λες αυτά. Δεν πειράζει. Τώρα που ξέρεις ότι δεν μπορώ να πάω. Χρήστος, δεν μπορώ να πας τώρα, είναι δύσκολο γιατί δεν παίρνεις ανάσα κι εσύ.